Είδες που έπεσε στην Αυστραλία αυτά τα ωραία. Ωραία και εντυπωσιακά. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, καλώς ήρθες. Από το απέραντο γαλάζιο που είδαμε εδώ, θα πάμε σε ένα άλλο απέραντο γαλάζιο. Χθες ανακοινώθηκε η πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ και είναι το Μεντιτεραναίο. Μια ταινία που γυρίστηκε σχεδόν 100% στην Ελλάδα. Ναι. Δείχνει... Στο Μεντιτεραναίο, εγώ αναγνωρίζω μόνο το 92 Καστελόριζο Παναμπάρμπα. Συνήρμο κατευθείαν. Ας ελπίσουμε να σου φέρει την ίδια τύχη. Γιατί το Μεντιτεραναίο το προηγούμενο είχε πάρει και Όσκαρ καλύτερη κοινόγλωση ταινία. Ποιοι είναι πρωταγωνιστές? Το cast έχει το Σερζί Λοπέζ, α πούμε, σαν ένα κεντρικό πρωταγωνιστή σε αυτή την ταινία. Ο Σερζί Λοπέζ μας έχει χαρίσει την υπέροχη πορνογραφική σχέση. Μια ταινία που έχει βγει νομίζω και πανέκδοση μια φορά. Φαντάσου το ότι είναι από τα σύντομα κλασικά, όπως μπορούμε να το ονομάσουμε. Ντάνι Ροβίρα, που είναι το μεγαλύτερο αστέρι αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Άννα Καστίλιο. Έχει ένα κάστ ισπανόφωνο από τα μεγαλύτερα ονόματα της Ισπανίας. Έχει άνθηση ο κινηματογράφος, ο ισπανικός κινηματογράφος. Εγώ τρελαίνομαι να βλέπω ισπανικές ταινίες και μου αρέσει και η αισθητική τους. Νομίζω ότι είναι το after effect του φραγκικού καθεστώτος. Τους έδωσε πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία στο να ψάξουν να βρουν τη γλώσσα τους. Ξεκινάμε με τον Αλμοδόβαρ και τη Μοβίντα και καταλήγουμε σε σύγχρονα είδη και σύγχρονα αυγή που συνήθως συνδέονται με τον τρόμο ή με την αγωνία. Το μελόδραμα υπάρχει στη φύση τους. Η αγωνία και ο τρόμος μπλέκονται ότι είναι μαέστρες στο να το κάνουν όλο αυτό, να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα. Πολλές φορές το τέλος εξενερώνει, αλλά δίνει σημασία. Μέχρι τότε όμως έχεις μπει σε ένα πολύ ωραίο mood και μου αρέσει πάρα πολύ ο ισπανικός κινηματογράφος. Αυτό τουλάχιστον. Ξέρεις, θα δούμε και ισπανικό κινηματογράφο στις προτάσεις που έχουμε για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε κάποια ταινία από την προηγούμενη εβδομάδα η οποία είναι ισπανική. Έχουμε τον Clint Eastwood, την καινούργια του ταινία. Έχουμε τον Βασιλιά Ότο. Έχουμε πολλά πράγματα. Και ένα βίντεο μας περιμένει. Αυτό εμείς θυμίζουμε είναι από 18 και άνω μπαίνει στους κινηματογράφους, αν είσαι πλήρως εμβολιασμένος και μόνο. Έλα, 12 ως 17 θα το ξενερώσω, αλλά βλέπουμε ταινίες να θυμίσουμε. Μην πας τώρα με τα παιδιά σου και μείνεις απ' έξω ή τα παιδιά. 12 ως 17 με Rapid. 12 και κάτω. Όταν πας με τα παιδιά σου στον κινηματογράφο, δεν θα δεις ούτε Clint Eastwood ούτε ισπανικό κινηματογράφο. Επίσης υπάρχει θερινή ακόμα ανοιχτά. Δεν μπορώ να δω Clint Eastwood με τα παιδιά μου. Σε έναν θερινό κινηματογράφο φυσικά και μπορεί. Όχι, άλλο λέω. Σε κλειστό, αν έχει, είναι θέμα καταλληλότητα ταινία. Θα βγουν τα παιδιά, Clint Eastwood. Νομίζω ότι η καταλληλότητα τη ταινία είναι 12 και πάνω. Για να δούμε. Για να δούμε. Μπορώ να μην σου πω με σιγουριά. Θα μας σχολιάσει ο Αλέξανδρος. Αντί για 6, 4 ταινίες κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα. Γι' αυτό, μαζί με τις νέες ταινίες, θα παρουσιάσουμε και μία που συνεχίζεται. Η νέα ταινία του Clint Eastwood, το Cry Macho, βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο που περιγράφει τη σχέση δύο τελείως διαφορετικών ανθρώπων, ενός υπερήλικα συντηρητικού και ενός ανήλικου μη Αμερικανού πολίτη. Οι διαφορές τους φέρνουν τελικά πιο κοντά. Ένα νέο ντοκιμαντέρ θα μας αφηγηθεί την ιστορία του Γερμανού προπονητή που έφερε την ποδοσφαιρική Ελλάδα στην πρώτη θέση του Euro με τίτλο «Ο Βασιλιάς Ότο». Η ξεκαρδιστική γαλλική κομμωδία της χρονιάς που το χιούμορ της ξεπερνάει τον σουρεαλισμό είναι το «Αντίο η λύση». Τα ψυχοπλακωτικά αλλά και καθαρτικά μαθήματα περσικών που παρουσιάζουν τις τέχνες που κατεργάστηκε ένας Εβραίος για να επιβιώσει σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης βλέπουμε στην ταινία με τον ίδιο τίτλο. Από την προηγούμενη εβδομάδα όμως έχουμε μία ταινία για την οποία σας έχουμε μιλήσει πολλές φορές και δεν προλάβαμε να την παρουσιάσουμε. Τίτλος της «Οι Ιερασές του Αρκτικού Κύκλου» με πρωταγωνίστρια κάποια που γνωρίζετε από τις μικρές οθόνες. Ποια είναι αυτή? Η Νάγια Νίμρη ή αλλιώς Νάουα Νίμρη από την Αβάρα και την Ιορδανία γνωρίζεται με το ευρύ κοινό στο «Άνοιξε τα μάτια» του Αλεχάνδρα Μενάμπαρ, δημιουργού του «Η θάλασσα μέσα μου». Η ταινία έγινε ακόμα γνωστότερη από το remake με τίτλο «Vanilla Sky». Έφτραυστη μούσα του Χούλιο Μέδεμ στους Ιερασές του Αρκτικού Κύκλου που επαναπροβάλλονται στους κινηματογράφους, υποδίεται εκεί την Άννα, το κορίτσι που ερωτεύτηκε τον θετό αδελφό της. Μετά από ένα σύντομο πείραμα στο «Πριν πέσει η νύχτα», θα κερδίσει ένα σημαντικό ρόλο στις ιστορίες παπουτσιών. Ο ίδιος σκηνοθέτης, Ραμόν Σαλαθάρ, θα της δώσει ρόλο και στην επόμενη ταινία του, το προκλητικό musical 20 εκατοστά. Και ναι, είναι αυτό που φαντάζεστε. Θυμάστε τη θεατρική εμπορική επιτυχία «Η μέθοδος του Γκρόνχολμ»? Η Νάουα συμμετείχε στην κινηματογραφική της μεταφορά με τίτλο «El Método». Επόμενα χρόνια εστιάζει στην τραγουδιστική της καριέρα μέχρι που ο Χούλιο Μέδεμ της προσφέρει ένα μικρότερο ρόλο αυτή τη φορά στην ταινία «Δωμάτιο στη Ρώμη». Ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην τηλεοπτική σειρά «Vis-a-vis» της προσέφερε μια νέα καριέρα και πολλούς, πολλούς φαν. Music is my life. I mean, that's what I do all the time. And sometimes, now it's TV, because I do a lot of TV. Then I am in that. But cinema always... was for me like a luxury stuff.
Το ποιος θα σου τραγουδήσει είναι η πιο πρόσφατη ταινία της, που με χιούμορ και αυτοσαρκασμό κρίνει το πέρασμά της από τη μουσική σκηνή, αλλά και το σκοτεινό παρελθόν του έκριθμου χαρακτήρα της. Η ταινία αγοράστηκε από το γνωστό τηλεοπτικό κανάλι που προβάλλει και την επόμενη πετυχημένη σειρά στην οποία έχει ενταχθεί στο cast. Αναφερόμαστε στο Casa de Papel, που ήδη στους τελευταίους κύκλους υποδύεται την αλήθεια Σιέρα. Είναι ειδικό για Casa de Papel. Τι είναι μισθό ο ρόλο αλήθεια. Συγγνώμη, έτσι, αλλά μου έχει πάει στα νεύρα. Λοιπόν, κοίταζα τώρα. Μην την αγάπησε, α πούμε. Κοίταζα τώρα το σκονάκι μου, λοιπόν, εδώ, δηλαδή το Google, για αυτόν τον Clint Eastwood, μου έκανε εντύπωση. Χθε, για παράδειγμα, λέγαμε πώ είναι. Είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή ζωντανά από τον Τύρναβο ένα κτηνοτρόφο, λοιπόν, τον γνωστό Ντάλτον. Το είδα και άκουσα και το τραγουδάκι του Μιλιόκα. Που ήταν γεννημένο το 1938 και εδώ έλεγα μπράβο 38 και ακόμα όρθιο και μάχημο. Ο Clint Eastwood ήταν γεννημένο το 30 από ό,τι είδα. Ο Clint Eastwood είναι μια ειδική περίπτωση και είναι από τους λίγους ηθοποιούς που ενώ καθιερώθηκε ως πρώτο όνομα, νομίζω ότι την πραγματική δουλειά την έχει κάνει στη σκηνοθεσία, στο πίσω από την κάμερα. Γιατί του άρεσε πολύ να παρακολουθεί τους σπουδαίους σκηνοθέτες το πώς κάνουν τη δουλειά. Έχοντας λοιπόν και τη γνώση της υποκριτικής, κατάφερε να βρει αυτόν τον τέλειο συνδυασμό. Επίσης είναι το πιο οικονομικό μοντέλο του Hollywood, για ποιο λόγο τον ονομάζουμε έτσι, μαζί με τον Woody Allen, γιατί δεν χρειάζεται πάνω από δύο λήψεις ανά σκηνή. Ξέρει τόσο καλά το τι θα βγάλει από τον κάθε ηθοποιό, δύο, maximum τρεις λήψεις, όπως λένε οι περισσότεροι συνεργάτες του, και έτσι μας χαρίζει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα ηθοποιών σκηνοθετών. Είναι το πιο δύσκολο στοιχείο αυτή τη στιγμή στο Hollywood που έχουμε συνηθίσει. Τη δράση, το ρυθμό, την ταχύτητα, όλα να βρίσκονται στο μοντάζ. Εδώ βγάζουμε παροτερμηνίες. Τι γοητευτικός άντρας. Πού είναι και πού ήταν. Παραμένει, πιστεύεις. Ναι, είναι. Το 1930, γιατί εμείς λοιπόν, οι γυναίκες δεν βάζουμε σαν και εσάς όρια. Άμα έχει μια γυναίκα μια ρητίδα, παρετήθηκε και τα παράτησε, ενώ εσείς είστε μια χαρά και καλοπερασμένη, καλοζωισμένη. Λιγότερα σκέτο, το 1930, δηλαδή, σαν να λέμε τώρα το. Θα είμαι εγώ το 2070, α πούμε. Παγώθηκες με τη σκηνή. Με έχει εντυπωσιάσει, παιδί μου, άλλο να είσαι τώρα απλά να λες, εντάξει, στέκομαι καλά και θα κινηθείς το 1930, 2021, καλά είμαστε. Και άλλο να σκηνοθετείς ταινία και μάλιστα αξιώσεων. Σωστή διατροφή και πρέπει να κάνουμε ένα θέμα για την διατροφή. Ναι. Άσκηση, γιατί ο άνθρωπος αθλείται, κάνει διάφορα, θα το δεις και θα βρεις και εσύ έτσι το μυστικό της επιτυχίας. Από αύριο ξεκινάω. Για τη σωστή διατροφή μου δίνεις και κίνητρο να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο θέμα που να είναι το πώς βλέπουμε τη σωστή ή τη λιγότερο σωστή διατροφή στον κινηματογράφο. Πολύ σωστό. Γιατί πρώτο πάλι γράφουμε. Πολύ σωστό. Πολύ το επόμενο project. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πολύ καλά. Πάμε επειδή τώρα. Εμείς τώρα πάμε στη Χασιά. Διατροφή, τώρα είναι το θέμα το επόμενο που έχουμε και λέω. Δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Τι κουβέντα άνοιξα τώρα. Είμαστε... σήμερα όμως είμαστε μερακλείδες δηλαδή. Είχα ξεχάσει τι θέμα έχουμε μετά. Έλα, Άντζελα. Δεν ξέρω αν θα φάμε, αλλά σίγουρα κάτι ωραίο και παραδοσιακό μαζί με την Άντζελα Ζούγρα θα ένα ζήσουμε. Ένα όμορφο αμάξι με ένα άλογο. Κοίτα, υπέροχο μέρος. Γεια σου, ναι. Άντζελα. Καλημέρα, παιδιά, και πάλι. Ένα όμορφο αμάξι με ένα άλογο, ή αλλιώς έχω και άμαξα. Πάμε μια βόλτα. Χριστίνα, θα σε πάω μια βόλτα τις επόμενες μέρες. Θα σε φέρω στη Χασιά. Μόνο 14 χιλιόμετρα μόλις από το κέντρο της Αθήνας. Ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι δύσκολο να κάνω τέτοια πρόταση.